Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητά μέλη της ομάδας Άρωμα Εύρου, θα ήθελα καταρχάς να σε ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά για την πρόσκλησή σας. Και ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας. Οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν. Φίλες και φίλοι, πριν ένα χρόνο ξεκίνησαμε μαζί το ταξίδι αυτό στα χρώματα και τα αρώματα της λεβάντας. Με το Άρωμα Εύρου, μια προσπάθεια συλλογική για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ευαίσθητης περιοχής του Εύρου και των επιχειρήσεών της που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αγροτουρισμού. Άλλωστε είναι και κεντρικός στόχος των εκδηλώσεων που διοργανώνει για άλλη μια χρονιά η Κινσέπ Άρωμα Εύρου στο Πίθιο Δημοτήχου στις 10 και 11 Ιουνίου και στο Βάλτο Ριστιάδα στις 17 και 18 Ιουνίου. Ήδη έχω ενημερωθεί και έχω δει το πόσο μεγάλη επιτυχία είχε το πρώτο σκέλος αυτής της διοργάνωσης. Και εύχομαι και η τωρινή σας αυτή εκδήλωση να έχει το ίδιο και ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται φέτος για δεύτερη χρονιά υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καθώς αναδεικνύουν μια ήπια θεματική δραστηριότητα που συνδέει τον τουριστικό κλάδο με τον πρωτογενή τομέα και την πρωτογενή παραγωγή και ταυτόχρονα προβάλλουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ιστορικά, πολιτισμικά, λαϊκές τέχνες, παράδοση, γαστρονομία και ομορφιές φυσικά της φύσης μοναδικές. Πώς γεννήθηκε τώρα αυτή η ιδέα της συνεργασίας και γιατί έγινε μεταξύ του ΕΟΤ κυρίως και του Αρώματος Εύρου που βρεθήκαμε πριν ένα χρόνο. Γιατί λοιπόν έγινε αυτό? Έγινε γιατί εδώ στον ΕΟΤ έχουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, πιστεύουμε. Η πρωτοβουλία αυτή λέγεται Ανθισμένες Διαδρομές Λευκάδιος Χέρ. Είναι μια ιδέα που είχαμε και αγκαλιάστηκε και από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής όπου χρηματοδοτεί αυτό το project και σύντομα πιστεύουμε ότι θα αρχίσει να υλοποιείται. Είναι λοιπόν μια ιδέα που την είχαμε, εμπνευστήκαμε από τις ανθισμένες κερασιές της Ιαπωνίας. Λευκάδιος Χέρ δίνεται προς τιμήν του αυτό το σκέλος του ονόματος διότι είναι μισός Έλληνας. Γεννήθηκε στην Λευκάδα από μητέρα Ελληνίδα και οφείλουμε όλοι να γνωρίζουμε ότι είναι Έλληνας κατά το ίμιση ο εθνικός ποιητής της Ιαπωνίας. Με αυτή λοιπόν την ιδέα και το όραμα ξεκινήσαμε ένα πολύ μεγάλο project που σας είπα αρχίζει να διαμορφώνεται εντός ολίγου, πιστεύουμε. Μέσα λοιπόν σε αυτό που έχει να κάνει με τις εντυπωσιακές ανθοφορίες σε όλη την Ελλάδα, σε χώρο και χρόνο, καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν του χρόνου, το Άρωμα Εύρου και ο τόπος σας ήταν ήδη έτοιμος για να τον εντάξουμε σε αυτό το μεγάλο project και να αναφερθούμε ως προπομπός πέρυσι για τις ανθισμένες διαδρομές, να ανακηρύξουμε δηλαδή από εκεί το τι μέλη γενέστε με το ΝΕΟΤ και το project αυτό που σας περιέγραψα. Γιατί ήδη το Άρωμα Εύρου και αφού ήρθα στην Αθήνα και συζητήσαμε, είδαμε λοιπόν ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και να δείξουμε πώς περίπου είναι ένα μοντέλο αυτού του project, του μεγάλου project που θα έχουμε. Το Άρωμα Εύρου λοιπόν και οι Λεβάντες είναι από τα πρώτα, το πρώτο που θα μπει μέσα σε αυτή τη λίστα. Είναι τα μοβ λιβάδια που έχετε εκεί που αποτελούν ένα εντυπωσιακό θέμα, όπως είδα και πέρυσι, σε συνδυασμό με την τοπική γαστρονομία. Όπως είδατε και εσείς και βιώσατε, μέσα στα μοβ αυτά λιβάδια υπάρχουν δράσεις πολιτισμού, υπάρχει γαστρονομία, τοπικά κρασιά. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούν να συγκινήσουν εσωτερικούς τουρίστες, Έλληνες, αλλά και ξένους. Φέτος λοιπόν το βήμα ήταν ακόμη μεγαλύτερο και πράγματι ακούσατε τις συμβουλές κατά κάποιο τρόπο που δώσαμε και πέρυσι για σύζευξη και συνεργασία και με άλλους δήμους, όπως είναι ο Δήμος Δημοτήχου, που επίσης κάνατε εξαιρετική δουλειά, όπως είναι ο Δήμος Σουφλίου, που με τα μεταξωτά που είχαμε μιλήσει από πέρυσι ήδη δώσατε ένα παράδειγμα και πολλά πολλά άλλα. Αυτό όλο μπορεί να μεγαλώνει και να μεγαλώνει και να μπορεί να απορροφά και τα παιδιά σας και τα του τόπου σας, αλλά και παιδιά που έρχονται από την Ελλάδα για να σπουδάσουν το τμήμα γεωπονίας, που όχι μόνο δεν πρέπει να εκλείψει, αλλά πρέπει να ενισχυθεί κι άλλο, ούτως ώστε τα παιδιά αυτά που σπουδάζουν και είναι εξαιρετικά διαμάντια, τα γνώρισα και πέρυσι, και οι καθηγητές τους να ενώνονται αμέσως με την παραγωγή. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα μοντέλο τουριστικό
που θα αξιοποιεί όλα τα συγκριτικά σας πλεονεκτήματα και αυτό θα απλώνεται και θα μεγαλώνει, ούτως ώστε να μιλήσουμε πια για μια τουριστική ανάπτυξη που θα βασίζεται στις τοπικές ταυτότητες, στις θεματικές, στο βιώσιμο τουρισμό, στην αειφορία και πάνω απ' όλα σε μοναδικές εμπειρίες που μπορεί ο επισκέπτης μας να έχει. Στόχος λοιπόν για του χρόνου θα είναι σε συνεργασία με tour operators να έχετε ξένους επισκέπτες περισσότερους και αυτό το προϊόν σας συνεχώς να μεγαλώνει. Καλή επιτυχία και στα σημερινά σας. Συγχαρητήρια πολλά. Είμαστε εδώ ως ΕΟΤ και εγώ προσωπικά ως πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία και να μεγαλώσει όλο και περισσότερο ενταγμένη σε λίγο καιρό και στο μεγάλο αυτό πρόγραμμα του Ανθισμένες Διαδρομές Λευκάδιος Χέρ. Ευχαριστώ πολύ.